Χάρλι. Λοιπόν, τι κάνουμε εμείς λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή. Εμείς αυτή τη στιγμή συζητάμε και καταγράφουμε προτάσεις. Συζητάμε επί της οριοθέτησης της περιοχής που είναι κρίσιμο ζήτημα, το βασικό. Αν θεωρούμε ότι αυτή πρέπει να είναι η περιοχή, πρέπει να ανοίξει, πρέπει να κλείσει, τι πρέπει να γίνει. Που είναι το βασικό, γιατί όπως σας είπα, μέσα σε αυτήν την περιοχή θα υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις για δημόσιες και ιδιωτικές. Βέβαια, γι' αυτό που ανέφερε η Παναγιώτα, τα μονοπάτια που ενώνουν την άνω και την κάτω πέρα, δύναται αυτά να μπουν επιπλέον της οριοθέτησης. Επειδή υπάρχει οριμότητα μελέτης, που είναι στοιχείο πάρα πολύ βασικό αυτό, γι' αυτό και σας το λέω, μπορούμε αυτό να το συμπεριλάβουμε. Και είναι στις προθέσεις μας να το συμπεριλάβουμε μέσα σε αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτό που κάνουμε εμείς τώρα είναι καταγράφουμε προθέσεις. Συγκέντρωση και αξιοποίηση υπαρκουσών μελετών. Εκπόνηση στρατηγικής όχι και σχεδίου δράσης από την περιφέρεια και έναρξη συζήτηση λοιπόν επίσημη συζήτηση μέσα από την Επιτροπή Διαβούλευσης. Εκείνη θα είναι η επίσημη Επιτροπή Διαβούλευσης. Θα γίνει μετά την έκταση στρατηγικού σχεδιασμού και θα ζητήσουμε και τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Απλά εμείς το ανοίξαμε από τώρα αυτό για να μπορούμε από τώρα να καταγράψουμε προτάσεις. Και το ξεκινήσαμε από σήμερα, ώστε μέχρι την επόμενη Δευτέρα θα παρουσιαστεί πάλι αυτό να μπορούμε να έχουμε προσδιορίσει. Οπότε έχουμε πρώτο στοιχείο, οριοθέτηση περιοχής. Δεύτερο στοιχείο, το προϊόν που θα γίνει η επένδυση. Προϊόν δημόσιο και προϊόν ιδιωτικό. Δηλαδή, εμείς θεωρούμε ότι όσο αφορά το δημόσιο προϊόν, θα πρέπει να μπουν σε πρώτη προτεραιότητα τα δημοτικά κτίρια, οι κοινόχρηστοι σε χώροι, ώστε να αλλάξει κάτι, να περιποιηθεί η περιοχή εκεί, υποδομές αθλητισμού μαζί ενδεχομένως με πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία, περιβαλλοντικές δράσεις, ενημερωτικές δράσεις, αυτό που είπε με τα ύφο και οτιδήποτε άλλο, ή τα ήγετος, δηλαδή ψηφιακό σταγίδος που να προβάλλει την περιοχή εκεί και τις δυνατότητες που παρέχει, και βέβαια επιχειρηματικές υποδομές. Θέλουμε, παραδείγματος χάρη, να φτιάξουμε ένα πάρκο, κάτι που έχει συζητηθεί, δηλαδή και είναι και μέσα κάπου κάποιες συζητήσεις, ένα πάρκο με νοσοκομείας, ας πούμε. Μα θέλουμε να αξιοποιήσουμε να δώσουμε δυνατότητα να φτιαχτούν 100 στρέμματα, να μεταφέρουμε εκεί νερό, ρεύμα και να μπορούμε εκεί να δώσουμε δυνατότητα σε νοσοκόμους να αναπτύξουν τους δραστηριότητες αλλά και να γίνονται και εκπαιδευτικά. Λέμε μια ιδέα. Αυτά κάνουμε να συζητήσουμε τώρα. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο. Και το δεύτερο μέρος, το δεύτερο στοιχείο είναι οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες, το προϊόν δηλαδή, θα είναι αποτέλεσμα της ιδιωτικής επένδυσης, ποιο θα είναι. Και στη κατεύθυνση θα κηρυχθεί. Τι θέλουμε εμείς δηλαδή από έναν επενδυτή. Το πρώτο στοιχείο να έρθει αυτός ο επενδυτής, ας πούμε, και να κάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες. Γιατί είπαμε, εξαλώ και υπάρχει το φαινόμενο της εγκατάλειψης που θα αντιστρέψουμε μόνο με την ανθρώπινη παρουσία. Μόνο εφόσον υπάρξει εργασία εκεί και υπάρξει παραγωγή, μόνο θα αλλάξουν αυτά εδώ πέρα. Οπότε, βάζουμε στα προτεραιότητα να έρθει κάποιος επενδυτής και να φτιάξει κάποια επένδυση εκεί. Βοτανικό κήπο, οτιδήποτε άλλο μπορούμε να συζητήσουμε. Βάζουμε σε προτεραιότητα ότι θα πρέπει να αναβαθμίσουμε τα κτίρια όταν μιλάμε για αγροτουρισμό, για τουρισμό, ή θα πρέπει να δημιουργηθούν καινούργια. Η άποψή μας είναι ότι είναι πιο σημαντικό να χρηματοδοτηθούν και να αναβαθμιστούν τα κτίρια που υπάρχουν εκεί παρά να δημιουργηθούν καινούργια. Προφανώς βέβαια θα υπάρχει ένα εύρος, μια κλίμακα μεγάλη. Αν δεν υπάρξει το ένα, δεν υπάρξει το άλλο, μπορεί να χρηματοδοτηθούν μόνο δράσεις δημιουργίας νέων κτιρίων. Δεν ξέρω. Αυτά όμως θα πρέπει να γίνουν βαθμολόγηση. Και βέβαια, το ξαναλέω για μια φορά ακόμα, αυτή τη στιγμή εμείς εκφράζουμε όλοι απόψεις. Η συζήτηση ουσιαστική θα γίνει μετά την έκδοση στρατηγικού σχεδιασμού. Έτσι δεν γίνεται μέχρι έρθει. Πρωτοδρόμο, η συζήτηση ουσιαστική. Αυτά λοιπόν. Ποιο είναι ο πρωτοδρόμο, Πρόεδρο. Εδώ, πρόεδρο. Θα ρωτήσω να κάνω μια ερώτηση. Ναι, ναι. Για παράδειγμα, είναι ένα κέκ που έχει έδρα την Καλαμάτα. Μπορεί να κάνει μια πρόταση, να κάνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να εκπαιδεύσει τοπικό πληθυσμό στα επαγγέλματα που χρειάζονται για να βοηθήσουν τις διαδικασίες του χώρου, όπως είναι το ξύλο, ξέρω εγώ, τη δασοκατσίδα που κόβουν, ή οδηγή του βουνού, ή δεν ξέρω τι. Αυτό, η εκπαίδευση, θα έχει μια κατεύθυνση μέσα στο... Ειδικά το θέμα της εκπαίδευσης πάνω στα ζητήματα διαχείρισης του δάσους. Ναι, αυτό. Το οποίο δεν γίνεται πια από ντόπιους, αλλά γίνεται από ό,τι μάθαμε από εργάτες που έρχονται εξειδικευμένοι από τη Μακεδονία. Νομίζω ότι είναι ένα πεδίο που θα μπορούσε να. Ναι, και να δημιουργήσουν και ανθρώπους επαγγέλματα. Να δουλέψουν στην περιοχή και να αξιοποιηθούν. Στην ειδικότητα βουνού, συγγνώμη. Εγώ δεν κλείνω. Απλά να δω αν. Να σου πω,
βεβαίως. Μπορούν και αυτό να είναι. Όπως είναι η ψηφιακή, θα είναι. Ναι, λοιπόν, να ξεκινήσουμε για το.